Μόλι δύο χρόνια έμειναν από τη δοκιμαστική λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκη, δηλώνει ο πρόεδρο τη Αττικό Μετρό ΑΕ Γιάννη Μιλόπουλο στην κάμερα του Άτλα Κεντρική Μακεδονία. Τα έργα προχωρούν από το Μάρτιο του 2016 που έγινε η πανεκκίνησή του και πλέον οι σύραγγε του Μετρό έχουν ολοκληρωθεί, ενώ και οι 11 από του 13 σταθμού είναι έτοιμοι και εξοπλισμένοι. Το 2019 εμεί παραδίδουμε το έργο για δοκιμαστική λειτουργία. Η δοκιμαστική λειτουργία θα διαρκέσει περίπου ένα χρόνο και το 2020 παραδίδουμε πλέον το έργο στου πολίτε, σε εμπορική δηλαδή λειτουργία, εκτό από το σταθμό τη Βενιζέλου, ο οποίο είναι ένα σταθμό που για του γνωστού λόγου καθυστέρησε πάρα πολύ. Εμεί το 2016 που ξεκινήσαμε το έργο στη Βενιζέλου δεν βρήκαμε κανένα κατασκευαστικό έργο. Επομένω, ξεκινήσαμε ξανά εντελώ από την αρχή. Και επομένω, ο σταθμό Βενιζέλου θα ενταχθεί στο Μετρό της Θεσσαλονίκης ένα περίπου χρόνο αργότερα από την έναρξη της υπόλοιπη γραμμή. Ο σταθμό Συντριβάνη που βρισκόμαστε τώρα θα είναι το τέρμα μόλι θα ξεκινήσει να λειτουργεί το μετρό τη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινάει από τη Νέα Ελβετία και θα φτάνει μέχρι εδώ το σταθμό Συντριβανίου, καθώ δεν θα είναι ακόμα έτοιμη η γραμμή μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό λόγω του προβλήματο που υπάρχει με το σταθμό τη Βενιζέλου. Θα δοθεί σε πρώτη φάση εντός του 2020 η λειτουργία από Τη Νέα Ελβετία μέχρι το Συντριβάνι και από τη Μίκρα στην Καλαμαριά λίγο αργότερα μέχρι το Συντριβάνι επίση. Και όταν ολοκληρωθεί ο σταθμό τη Βενιζέλου, θα μπορέσει να ενταχθεί και αυτό. Οι υπόλοιποι σταθμοί του κέντρου θα είναι απολύτω έτοιμοι. Απλώ, εφόσον ο σταθμό Βενιζέλου δεν μπορεί να λειτουργήσει και δεν μπορεί να περάσει και το τρένο, ενώ λειτουργεί, δεν μπορεί να περάσει και το τρένο και από του επόμενου από το σταθμό Βενιζέλου. Δηλαδή, η Δημοκρατία και ο σταθμό, οι δύο αυτοί σταθμοί του μετρό, θα πρέπει να περιμένουν να ενταχθεί ο σταθμό Βενιζέλου και να μπορέσουν και αυτοί να λειτουργή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στο τέλο του 2021, το σύνολο του έργου ή αρχή του 2022 το αργότερο, το σύνολο του έργου θα είναι πλέον ολοκληρωμένο. Mm -hmm. Όσον αφορά την επέκταση του μετρό τη Θεσσαλονίκη προ το αεροδρόμιο και προ δυτικά, αυτή θα καθυστερήσει λίγο καθώ προ το παρόν βρισκόμαστε στο στάδιο των μελετών. Θα πρέπει να βρεθεί χρηματοδότηση και στη συνέχεια να γίνουν οι μελέτε έτσι ώστε να προχωρήσουν τα έργα. Έχουμε μία επέκταση λοιπόν από την Καλαμαριά μέχρι το αεροδρόμιο. Η οποία μάλιστα προτείναμε και έγινε αποδεκτό να μην γίνει υπόγεια, αλλά να γίνει υπέργεια έτσι ώστε να κερδίσουμε χρόνο και να κερδίσουμε και κόστο. Άρα να μπορέσει να εκτελεστεί και πιο εύκολα. Και ήταν πολύ θετικέ οι αντιδράσει, πρέπει να πω, των φορέων και των δημάρχων τη περιοχή σε αυτή την πρόταση, τη Αττικό Μετρό. Και υπάρχουν και οι δύο επεκτάσει προ τι δυτικέ συνοικίε, η μία προ το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, βόρεια, δηλαδή προ Σταυρούπολη, Νεάπολη κτλ. Και, και, η άλλη προ Εύωσμο, mm -hmm. ε, Αμπελόκηπου, κλπ. Ε, οι οποίε αυτέ οι τρει επεκτάσει ήδη βρίσκονται στη φάση του σχεδιασμού. Μαζί με τη λειτουργία του μετρό, θα πρέπει να γίνει και ένα επανασχεδιασμό των αστικών συγκοινωνιών τη Θεσσαλονίκη, καθώ θα πρέπει να αλλάξουν τα δρομολόγια των λεωφορείων. Αντιλαμβάνεται κανεί ότι πλέον οι ανάγκε τη μετακίνηση των κατοίκων, των πολιτών από το μετρό προ τι συνοικίε, προ τι γειτονιέ, θα γίνονται μέσω λεωφορείων. Άρα χρειάζεται ένα πλήρη ανασχεδιασμό του συγκοινωνιακού έργου τη Θεσσαλονίκη, ώστε το μετρό. Να λειτουργήσουν ω βασικό κορμό των συγκοινωνιών και τα λεωφορεία να λειτουργήσουν συμπληρωματικά, να κάνουν σε πραγματικότητα εγκάρσιε δηλαδή συγκοινωνίε. Θα έχουμε πολύ λιγότερα αυτοκίνητα στου δρόμου, υπολογίζουμε περίπου τα 250 με 300 χιλιάδε λιγότερα γιο-ταχή αυτοκίνητα θα κυκλοφορούν στου δρόμου, ε, περίπου 250 με 300 χιλιάδε άνθρωποι θα κυκλοφορούν με το μετρό καθημερινά. Αντιστοίχω, η Θεσσαλονίκη θα αλλάξει, θα γίνει μια άλλη πόλη και η ζωή θα γίνει πολύ πιο εύκολη για εμά Θεσσαλονίκη. Κριτική στις κυβερνήσει για το πάγωμα τη επέκταση του μετρό προ τη Δυτική Θεσσαλονίκη άσκησε ο πρώην Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιάννης Μαγκριώτης λέγοντα ότι τα χρήματα για την επέκταση διοχετεύτηκαν στο μετρό τη Αθήνα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι μετά την εποχή Μαγκριώτη το μετρό σταμάτησε στη Θεσσαλονίκη. Άρα είχαμε ένα μεγάλο διάστημα τριών ετών όπου το μετρό δεν υπήρχε καμία κατασκευαστική εργασία. Τώρα το τι έγινε δεν το γνωρίζω, εκείνο το ξέρει καλύτερα. Πάντως μια πρώτη γεύση από τα βαγόνια του μετρό θα έχουν οι επισκέπτες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.